πρατέρ μας ο Περικλής ο Αγγελόπουλος, με τα λωρίχη από, από τη Χαλκιδική, από τις Έχουνε σκουριές. Έχουν κατέβει με 82 πούλμαν, ε. 4.000. Ναι. Έχουν κατέβει από την Χαλκιδική, ξεκίνησαν χθες το απόγευμα στις 7 η ώρα. Είναι στο σύνολο, από ό,τι μας ενημέρωσαν, γύρω στα 6.000 άτομα. Είναι δηλαδή με τα λωρίχη που εργάζονται στο έργο, συγγενείς τους, αλλά και εργαζόμενοι από άλλα εργοτάξια της περιοχής που έχουν έρθει να τους συμπαρασταθούν. Και πού είναι τώρα, ρε παιδί, να ενημερωθούν και οδηγοί εκεί, να ξέρουν τι πρόβλημα θα υπάρχει. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη Μεσογείο, κατευθύνονται πολύ κοντά στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανάπτυξης, πολύ κοντά εδώ στα γραφεία του ΜΕΓΑ. Είναι κλειστή η λεωφόρο Μεσογείων στο ρεύμα της καθόδου. Προς μετά Αθήνα. Προς Αθήνα. Μετά τον κόβμο της Κατεχάκη. Όπως μας ενημέρωσαν οι ίδιοι, επιδιώκουν συνάντηση με τον Υπουργό, τον κύριο Λαφαζάνη, για να αποσπάσουν δέσμευση από την κυβέρνηση σχετικά με το μέλλον της επένδυσης. Να σας θυμίσω ότι σήμερα στις 6 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί να γίνει στα Προπήλαια συγκέντρωση ενάντια στην εξόρυξη χρυσού στη Χαλκιδική από την Επιτροπή Αλληλεγγύης. Όπως είναι φυσικό, οι δύο αυτές οι συγκεντρώσεις προκαλούν ανησυχία στην αστυνομία. Εντάξει, ρε παιδί μου, το απόγευμα, ένας το πρωί, ο άλλος δεν θα συναντηθούν να έχουμε ιστορίες που είχαμε στη Χαλκιδική πάνω. Φοβάται η αστυνομία μήπως επανελθούν τα επεισόδια. Εντάξει, προφανώς παίρνει μέτρα αυστηρά να μην συναντηθούν. Αυτό θα έλειπε. Εντάξει, αυτό ακριβώς. Ναι. Φοβούνται μήπως επαναληφθούν οι εικόνες. Γιατί έχουμε ήδη το προηγούμενο στη Χαλκιδική, έτσι, πάνω που πλακωθήκανε μεταξύ τους, ας πούμε, και κινδυνεύει να υπάρξει νεκρός, που είπε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης. Ναι, έτσι, για αυτή την ιδέα. Για αυτή, βέβαια. Λοιπόν, εντάξει, Μάρη, άρα όσοι κατεβαίνουν από Μεσογείο για Αθήνα, πρέπει να υπάρχει κάποια παράκαμψη να τους δίνει η αστυνομία, έτσι. Προφανώς. Ναι, αυτή τη στιγμή δεν έχω εικόνα. Ναι, αλλά προφανώς υπάρχει κάτι τέτοιο. Ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε. Κάνουμε ένα διάλειμμα, γυρίζουμε μετά με απαντήσεις από τον κύριο